Δίδυμη επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις στο Ηράκλειο. Η Βίκη και ο Χάρης ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για την Αθήνα, όπου θα σπουδάσουν μαζί στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Δεν το είχαμε προγραμματίσει να περάσουμε μαζί στην ίδια σχολή. Παρ' όλα αυτά ήταν μεγάλη ευκαιρία που το πετύχαμε. Επειδή ήμουνα στην ειδικότητα οδοντιτεχνητών, το δεύτερο ΕΠΑΛ, που είναι και μόνη στην Κρήτη, έμαθα τα δόντια από μία άλλη πλευρά και ίσως αυτό με έκανε να σκεφτώ την οδοντιατρική πιο σοβαρά και να την αγαπήσω κιόλας. Έχω πτυχίο στην οδοντιτεχνία, βοηθός οδοντιτεχνίτη, και ήταν κυρίως πρακτικό, είχαμε εργαστήρια. Τέρας, εσύ είναι οδοντιατρός, εσένα σε επηρέασε την απόφαση? Εμένα σίγουρα με επηρέασε. Εγώ το είχα εξ αρχής στο μυαλό μου και όταν ήρθε η ώρα να συμπληρώσω το μηχανογραφικό, το σκέφτηκα πάρα πολύ και τελικά αποφάσισα οδοντιατρική. Μ' αρέσει πολύ σαν επιστήμη και αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω. Η Βίκη από το δεύτερο ΕΠΑΛ Ηρακλείου συγκέντρωσε 19.080 μόρια, ενώ ο Χάρης από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 18.863. Τα δύο αδέλφια μιλούν στην Κρήτη TV για το μυστικό της επιτυχίας τους. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο μου. Είχα στο μυαλό μου ότι εγώ θέλω να περάσω. Δεν άφησα να με επηρεάσουν εξωτερικοί παράγοντες από το σχολείο, είτε από την παρέα. Και συμβουλεύω τα παιδιά που είναι τώρα υποψήφοι να είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο τους και θέλει αφοσίωση αυτό το πράγμα. Ακολουθούν τα χνάρια της μητέρας τους που είναι οδοντίατρος. Η Βίκη και ο Χάρης μοιράζονται τα όνειρα και τους στόχους τους για το μέλλον. Θα ήθελα να μείνω εδώ πέρα αφού τελειώσω. Θέλω να κάνω εξειδίκευση είτε παιδοδοντία είτε ορθοδοντική και να τα συνδυάσω. Επίσης θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έχω συνδέσει με την αδελφή μου, θέλω να βγω έξω. Δηλαδή, έχω σκοπό να αρχίσω ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση γερμανικά, και να βγω με την πρώτη ευκαιρία έξω, είτε Γερμανία είτε Αγγλία. Δεν ξέρω αν θέλω να ζήσω εκεί πέρα για πάντα, αλλά σίγουρα να αρχίσω εκεί πέρα να δουλεύω και μετά βλέπω. Να πάρεις την εμπειρία ή... Να πάρω την εμπειρία, την τεχνογνωσία και όλα και μετά επιστρέφω Ελλάδα αν θέλω. Οι ευκαιρίες για ανάπτυξη έξω είναι πολύ μεγαλύτερες. Ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους είναι τα χαμόγελα και η ανυπομονησία για τη νέα ζωή που τους περιμένει στην πρωτεύουσα.